Διοργανωτές Web 2.0. Δηλαδή, δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου από την φύση. Έκαναν στην διαδικτυακή ζωή μας την νοοτροπία που μοιράζεστε, την ξέρω. Και μας λένε την ταβλή της και την δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός κειμένου από πολλαπλούς συγγραφείς. Τα εξελιγμένα ευρωπαϊκά μοντέλα μηχανικής μετάφρασης που συνδυάζουν τον έλεγχο των μέσων γραμματικών κανόνων με την στατιστική επιπαραβολή με σώματα κειμένου. Το crowdsourcing, δηλαδή η διαμόρφωση έργων σε εθελοντές χρηστές που τυχαίνουν να είναι μέλη μιας κοινότητας. Και τέλος, η ενσωμάτωση βιολογική των κοινωνικών μέσων σε πλατφόρμες συλλογικής μεταφραστικής εργασίας με τρεις από αυτές τις πιο γνωστές δυνατότητες να είναι το like, δηλαδή η επικοινωνία και μέσω συνέντευξης μιας μετάφρασης, το rate, η αξιολόγηση και το share, ο διαμοιρασμός. Όσο και τώρα, δεν μπορεί να καλέσει να συμβεί με μια νυχτή. Ορισμένα γράφουν ήδη αυτή στην αρχή συμφώνου, αλλά σε γενικέ γραμμέ μιλάμε για μια περίοδο ενό έω πέντε ετών από σήμερα. Επίση, το βαθμό στον οποίο θα γίνουν αυτέ οι αλλαγέ στο καθένα μα ποικίλει ανάλογα με του πελάτε μα και ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκουν τα προβληματάκια στην κείμενά του. Α δούμε λοιπόν ποιε εξελίξει καταγράφονται και ποιε τάσει διασχένονται και στη συνέχεια θα επιχειρήσουν γιατί πόσο ορισμένε προβλέψει. Τάση πρώτη. Ουσιαστικά γίνεται το προόδο από τη μηχανική μετάφραση. 60 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Warren Weaver επιμόλυσε τον όρο μηχανική μετάφραση και η μηχανική μετάφραση εδώ έκτοτε έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Ας δούμε πρώτα μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο Μπαράκ Ομπάμα πέρσι στην ομιλία του τονίζει την ανάγκη για εισαγωγικά στόματι υψηλή ακρίβεια μετάφραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των κύριων γλωσσών του κόσμου μια τεχνολογία που θα χάρει σε σημαντικό βαθμό τα εμπόδια για διεθνείς συναλλαγές και συνεργασίες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η χρήση του διαδικτύου κάνει την πλήξη από τη συγκεντρική μετάφραση πάνω από 100 εκατομμύρια φορές την ημέρα. Δεν θα ήταν τότε ότι στην έννοια πληρώνει αυτό. Οι μεταφραστικέ υπηρεσίε Google Translate και Google Translate Toolkit δίνουν ήδη τη δυνατότητα μηχανική μετάφραση σε 50 γλώσσε στόχου και έχουν χρησιμοποιηθεί για να μεταφραστούν πάνω από 120 εκατομμύρια λέξει άρθρων τη Wikipedia. Ενώ καθημερινά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ τη υπηρεσία Google Translate μεταφράζουν 10 φορέ περισσότερε λέξει από όσε το σύνολο των μεταφραστών παγκοσμίω. Οι κινητήριε δυνάμει τη γραφειά εξέλιξη στη μηχανική μετάφραση είναι αρκετέ. Καταρχά, ο ανεπαρκή αριθμό μεταφραστών μεταφραστών για τι ανάγκε τη παγκόσμια αγορά. Λέμε μεταξύ μα ότι είμαστε πολύ στο χώρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν για να μεταφράσουμε τα κείμενα που πρέπει να μεταφραστούν κάθε χρόνο. Δεύτερον, είναι ανάγκη διάθεση των γλωσσών απειλούμενων με εξαφάνιση. Τρίτον, σε κείμενα τεχνική κυριαρχία σχετιζόμενα κυρίω με την κυταστοπία, και τον πόλεμο ενάντια στην ιδιωτική τρομοκρατία. Τέταρτον, σε κείμενα μεταναστευτική πολιτική, σχετιζόμενα κυρίω με την διαχείριση των μεταναστών. Πέμπτον, η ανάγκη για την ταυτόχρονη κυκλοφορία ενό νέου προϊόντο σε ολόκληρο τον κόσμο, το λεγόμενο Xen Shipping. Εφτά, η χρήση των ελεγχόμενων μεσών στην τεχνική κυριαρχία. Και τέλο, έβδομον, το κατανόμενο και αυτό, η ανάγκη μείωση του κόστου τη μετάφραση. Από κάτω από τι επίπεδε των εθνικών δυνάμεων είναι η εμφάνιση πληθώρα συστημάτων εθνική μετάφραση. Για ποιο λόγο δημιουργούνται αυτά τα συστήματα. Καταρχά, για τον απλό χρήστη, έχω τον Google Translate, με καλά χρήστη από οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον μεταφραστή και το μικρό μεταφραστικό γραφείο, όπω τον Google Translate Toolkit, ένα μεταφραστικό εργαλείο που προσφέρει πολλέ δυνατότητε, είναι δωρεάν. Όμως, οι μεταφράσεις που αποθηκεύονται σε αυτό χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Google Translate. Για τις εταιρείες και τα μεγάλα μεταφραστικά γραφεία, όπως το Translation Workspace, η μεταφραστική πλατφόρμα που προέκυψε από τη συνεργασία IBM και Language με απότερο στόχο την μετάφραση εταιρικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Το τέλος, για όλη την παρέξη μεταφραστικών υπηρεσιών, με παράδειγμα, εδώ στην ΤΑΕ, στη συνεργασία πολλών εταιριών πληροφορική, μεταφραστικών εταιριών, με μεμονωμένων μεταφραστών, αλλά και τη μεταφραστική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη δημιουργία του μεγαλύτερου μέσου μεταφραστικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Η ΤΑΕ προσφέρει διάφορα μοντέλα δωρεάν, αλλά και συνδρομητική πρόσβαση,
Αλλά το μέλλον του ΣΤΑΡΟΥ μπορεί να ανεβάζουν τις μνήμες τους με τα δεξιά μνήμα του Σταυροδρόμου και τα μάτια των αλλιών των μνήμων αυτών του κουλουπτού. Αλλά το διαβάζει με τα βασικά δεδομένα με λόγο άπλο υποσχέδιο 10 προς 1. Με άλλα λόγια, να βάζει και μια πρόταση, παίρνει και 8. Η πρόταση της συμβολίτας θα έχει και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Στις αρνητικές, σίγουρα συγκαταλέγεται η μείωση του ποσοστού ενός μεταφραστικού έργου που δευτερεύεται από μεταφραστές. Με παράλληλη όμως αύξηση του όγκου των έργων. Στις θετικές, θα δούμε μια αύξηση της ζήτησης για κοινότητες μηχανικά μεταφρασμένων κειμένων. Θα δούμε επίσης ζήτηση για οδηγούς στη μηχανική εξέταση και την υπολογιστική γλωσσολογία με σκοπό την παραμετροποίηση μεταφραστικών συστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων πελατών. Και θα δούμε επίσης την ευάλωση της έννοιας, αλλά και το πιο σημαντικό για μας της αγορές της μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, με παραδείγματα χρήση στη μετάφραση υλικού σαφωμένου με κινητό τηλέφωνο, την αυτόματη δομημία τηλεφωνικής συνδιάλεξης και την αυτόματη πολυγλωσσική μετάφραση περιεχομένου στο μισθό τη στιγμή που το παράγει ο χρήστης. Έχουμε περάσει πολλά λεπτά που βλέπουμε την ελληνική μετάφραση ως μια απειλή για τους μεταφραστές και την ποιότητα της μετάφρασης. Σήμερα οι εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια συστήματα μας προσφέρουν την ελληνική μετάφραση ως εταιρεία, ως συνέβη ευκαιρία. Κάνε ένα λεπτό στο. Είναι εταιρεία, ρε. Κάνε ένα λεπτό στο. Τι έχουν δει από ανήσυχη αυτή, η απάντηση είναι τίτλο. Διέχουμε λέει μια στροφή από τη γενική όλη τη μηχανική μετάφραση στη στοχευμένη μηχανική μετάφραση για συγκεκριμένες βιομηχανίες και ειδικά θεματικά πεδία. Η κανένα δεν διαφέρεται ότι η μηχανική μετάφραση θα εκτοπίσει πλήρως από την μεταφραστική διαδικασία των άνθρωπων. Όμως, σύντομα η υιοθέτησή της από τους μεταφραστές θα είναι τόσο αναπόφευκτη όσο και αυτονόητη. Είτε δωρεάν, είτε στο συνδρομητικό μοντέλο software as a service. Τουλάχιστον ως υποδεκτικό εργαλείο μετάφρασης. Πάση δεύτερη. Η κατεβολή συλλογής και διάθεση μεταφραστικών δεδομένων. Καταλάβαμε μεταφραστικά δεδομένα αναφέρομαι σε σώματα κειμένων, τα οποία κάθε πρόταση συνοδεύεται από τη μετάφρασή της σε μία τουλάχιστον γλώσσα. Με άλλα λόγια, οι συλλογές μεταφραστικών δεδομένων αποτελούνται από τα περιεχόμενα αναρρύθμιτων μεταφραστικών μνημών που συνιστέρουν φορείς, εταιρείες αλλά και μεμονωμένοι μεταφραστές. Οι μεταγραφές αυτές ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 χρόνια με την ΤΑΟΣ, την είδαμε λίγο πριν, την εταιρεία Χριστέν για την αυτοματοποιημένη μετάφραση. Σήμερα οι μεταγραφές αυτές έχουν πληθύνει με χαρακτηριστικά παραδείγματα της σύνταξης της IBM με την Ιδάνδρυξ, το σώμα παράλληλων κειμένων πρώτης, το δίκτυο Σλέρνετ, την My Memory, μια μόνη περιοχή αυτή τη στιγμή 430 εκατομμύρια ζέστη μεταγραφμένων κειμένων κειμένων και την BigQuery. Η συλλογή τεράστια είναι με τα αυτοί οι ομάδες δημιουργεί θετικές πρακτικές στους μεταφραστές, αλλά οι δύο περισμένα είτε παρατήματα. Αφενός, για να ξεκινήσουμε από τα θετικά, όταν πρόβλημα σε αυτές τις συλλογές παρέχεται δωρεάν, ή έστω με τη μορφή της αμοιβαίας προσφοράς δεδομένων, ο μεταφραστής αποκτά πρόθεση σε σπουδαίο γνωστική σπόρη. Και έχουν ήδη εμφανιστεί εργαλεία που εκμεταλλεύονται αυτή τη σπόρη, όπως το G4T, για το Google Translator Toolkit, το Learning.com, αλλά και το βίντεο του μικρή εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΤΑΟΣ για το δικό της σώμα του μέλλον. Σε κάθε συλλογή από αυτές τις συλλογές που ήταν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνουμε από τα ιδρυτικά συστήματα μηχανικής μετάφρασης. Υπάρχουν λοιπόν ως νέα ερωτήματα. Μήπως συνεισφέρονται στις μεταφράσεις μας αυτές τις συλλογές βάσει με προσφορά των εκτεγράζων με τα μετάφρασεις μας, όπως λέει το λαϊκό κόσμο. Μήπως απομπολούν να εκτεθούν τα πνευματικά δικαιώματα της δουλειάς μας. Σε ποιο είναι την οικονομική σκοπιά σε αυτό το δεδομένο. Μπορεί να λάβει να κινηθούν σε εταιρείε πληροφορική ή σε μεγάλε μεταφραστικέ εταιρείε. Προτού απαντηθούν με αυτά τα ερωτήματα, δεν μπορεί να είναι σαφέ αν ο σκοπό αυτών των πρωτοβουλειών είναι ουμανιστικό ή εκκλησιαστικό.